Αυτή είναι μόνο μία από τις 20 παράξενες στιγμές στο δρόμο που σας παρουσιάζουμε σήμερα. Περιλαμβάνονται άνθρωποι που συμπεριφέρονται πολύ περίεργα, εξαιρετικά ακραίες συμπτώσεις και πολλά πολλά άλλα, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Αξίζει να γνωρίζετε. Ας ξεκινήσουμε με αυτή τη στιγμή σε έναν δημόσιο χώρο στάθμευσης, η οποία δείχνει έναν οδηγό που ήταν προφανώς αρκετά θυμωμένος, που ένα άλλο αυτοκίνητο είχε παρκάρει μπροστά του. Στο τέλος κατάφερε να εμβολήσει εντελώς το άλλο όχημα και να απελευθερωθεί από τη θέση στάθμευσής του. Σε αυτό το ακραίο βίντεο τα χρήματα βρίσκονται κυριολεκτικά στο δρόμο. Ωστόσο, τα πραγματικά χαρτονομίσματα του δολαρίου δεν έπεσαν απλώς από τον ουρανό, αλλά προήλθαν από ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο που είχε χάσει ολόκληρο το φορτίο του, ενώ βρισκόταν σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Ατλάντα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν όλοι οι οδηγοί να βγουν στην άκρη του δρόμου και να μαζέψουν τα χρήματα από το έδαφος στη μέση του αυτοκινητόδρομου. Ορισμένοι από αυτούς ήταν μάλιστα αρκετά έντιμοι ώστε να παραδώσουν τη λία τους στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Αυτός ο νεαρός είχε μια πολύ κακή μέρα. Διότι όταν συγκέντρωσε όλο του το θάρρος για να κάνει πρόταση γάμου στη φίλη του, στη μέση της Times Square μπροστά σε αμέτρητους θεατές, συνέβη αυτή η εξαιρετικά ντροπιαστική στιγμή. Το επόμενο βίντεο δείχνει μια στιγμή που ένας διανομέας δεμάτων σκέφτηκε μια αστεία εκδίκηση για να δώσει ένα μάθημα σε έναν εγκληματία. Αφού είδε έναν κλέφτη να μπαίνει στο αυτοκίνητό του, τον κλείδωσε χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση. Αντί όμως να τον οδηγήσει στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, τον πήγε σε μια λίμνη. Μόλις έφτασε εκεί, απελευθέρωσε τον κλέφτη, ο οποίος ανακουφισμένος πήδηξε βιαστικά από το όχημα και προσγειώθηκε κατευθείαν στο νερό. Ας συνεχίσουμε με μια εξαιρετικά διφορούμενη έρευνα στο δρόμο, σε μια πολυσύχναστη περιοχή πάρτι στο Όστιν του Τέξας. Ο YouTuber Nerdballer TV ρώτησε τις πεινασμένες για πάρτι γυναίκες αν θα μπορούσαν να βάλουν μια μπανάνα στο στόμα τους για 100 δολάρια. Ωστόσο θα κέρδιζαν τα χρήματα μόνο αν όντως κατάφεραν να το κάνουν. Συνεχίζουμε με μια απίστευτη στιγμή σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στην Κίνα. Παρόλο που ο εξκαφέας έπεσε στο δρόμο από αρκετά μεγάλο ύψος, δεν χτύπησε ευτυχώς άλλα οχήματα, οπότε και κανείς δεν τραυματίστηκε. Αυτή η παράξενη στιγμή σε έναν δρόμο στο Παρίσι, κατά την οποία ένας γλάρος τρώει απλώς έναν αρουραίο, αποδεικνύει πόσο αδίστακτη μπορεί να είναι η φύση. Ότι αντί... Αλλά δεν είναι μόνο ο κόσμος των ζώων που είναι ανελέητος. Αυτή η λήψη time-lapse από τους δρόμους της Χαβάης δείχνει πώς η καυτή λάβα τρώει τα πάντα στο πέρασμά της. Όσον αφορά αυτό το κλιπ, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε αν το θεωρούμε εντυπωσιακό ή εντελώς απειλητικό για τη ζωή. Αυτός ο μοτοσυκλετιστής οδηγούσε τόσο κοντά πίσω από ένα φορτηγό που μπόρεσε να χρησιμοποιήσει το αμάξωμά του ως δίσκο. Ένας σύντομος ελιγμός φρεναρίσματος θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες. Μπορείτε να δείτε πόσο καταστροφική μπορεί να είναι μια σύγκρουση με φορτηγό, όπως για παράδειγμα εδώ. Ο οδηγός του φορτηγού σε αυτό το βίντεο δεν αντιλήφθηκε καν τη σύγκρουση και παρέσυρε το αυτοκίνητο για αρκετά μέτρα, προτού άλλοι οδηγοί μπορέσουν να τον ειδοποιήσουν. Αυτός ο μοτοσυκλετιστής είχε βαρεθεί. Έβαλε σκοπό του να πετάει αυγά στους αυτοκινητιστές που του έκοβαν το δρόμο ή τον έθεταν με άλλο τρόπο σε κίνδυνο. Εν τω μεταξύ είχε κατασκευάσει και μία πραγματική βάση στην οποία μπορεί να βάζει τα αυγά του, ώστε να είναι έτοιμα για να τα πετάξει. Η ακόλουθη ασυνήθιστη συνάντηση σε ένα συγκρότημα κατοικιών στον Καναδά προσέφερε μία απίστευτη και ταυτόχρονα πολύ απειλητική στιγμή. Όταν ο 7χρονος Huxley έκανε βόλτα με το σκούτερ του, εμφανίστηκε ξαφνικά μία πραγματική και άγρια αρκούδα μπροστά του. Ωστόσο το αγόρι αντέδρασε απολύτως ψύχρεμα και έμεινε ακίνητο κοιτάζοντας την αρκούδα κατάματα. Ευτυχώς ένας γείτονας ήρθε σε βοήθεια και κατάφερε να τρομάξει την αρκούδα με διάφορες κινήσεις του χεριού του, σώζοντας έτσι το αγόρι.
Αυτοί οι δύο οδηγοί σκέφτηκαν ότι θα ήταν καλή ιδέα να χρησιμοποιήσουν την αντίθετη λωρίδα για να περάσουν όλα τα άλλα αυτοκίνητα. Ωστόσο, αυτό συνέβη στη συνέχεια. Μία μητέρα έζησε μία από τις χειρότερες στιγμές όταν περπατούσε με τα παιδιά της έναν δρόμο στο Queens. Ξαφνικά ένας άνδρας βγήκε από το αυτοκίνητό του και έτρεξε προς το μέρος της για να αρπάξει ένα από τα παιδιά της. Ευτυχώς τα άλλα μέλη της οικογένειας αντέδρασαν αμέσως και κατάφεραν να βγάλουν το αγοράκι από το αυτοκίνητο σοκ και αυλαβές. Στη συνέχεια ο απαγωγέας τράπηκε σε φυγή. Αυτοί οι άνδρες βολεύτηκαν γύρω από μία φωτιά στο πορπαγκάζ ενός κινούμενου αυτοκινήτου και έτσι δημιούργησαν αρκετά παράξενα πλάνα. Στη συνέχεια ερχόμαστε σε ένα πραγματικό φυσικό θέαμα που παραλύει την κυκλοφορία στα νησιά των Χριστουγέννων κάθε χρόνο. Κατά τη διάρκεια της περίοδου ζευγαρώματος του κόκκινου καβουριού, 45 έως 80 εκατομμύρια καβούρια παίρνουν το δρόμο τους από τη ζούγκλα προς τη θάλασσα. Πραγματοποιείται μια πραγματική μαζική μετανάστευση, η οποία εξασφαλίζει ότι τα πεζοδρόμια και ολόκληροι δρόμοι χρωματίζονται εντελώς κόκκινα. Οι κάτοικοι του νησιού χαίρονται για την ετήσια μετανάστευση και κλείνουν ακόμα και ορισμένους δρόμους για να διευκολύνουν το ταξίδι των καβουριών. Στη συνέχεια, οι κάτοικοι της Νότιας Αυστραλίας έμειναν έκπληκτοι βλέποντας εκατομμύρια αράχνες. Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, ολόκληρα σμήνια αραχνών αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το δάσος και στη συνέχεια έπλεξαν τους ιστούς τους στις άκρες των δρόμων και γύρω από ορισμένες πινακίδες. Αυτό το αγόρι δείχνει ότι μια κακή κατάσταση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί δημιουργικά. Απλώς χρησιμοποίησε τους πλημμυρισμένους δρόμους της πόλης του ως πίστα για wakeboard. Συνεχίζουμε με μια απολύτως απίστευτη στιγμή σε έναν δρόμο στην Ιαπωνία. Καθώς μια έγκυος νεαρή γυναίκα περπατούσε στο πεζοδρόμιο, κάτι έπεσε ξαφνικά από μέσα της. Στην πραγματικότητα ήταν το ίδιο της το παιδί, το οποίο γέννησε σχεδόν χωρίς να το καταλάβει. Αφού το νεογέννητο έπεσε στο δρόμο, ένας περαστικός πλησίασε στο σημείο, τύλιξε το μωρό σε μια πετσέτα και βοήθησε επίσης την νεαρή γυναίκα, η οποία όπως είναι λογικό βρισκόταν σε απόλυτο σοκ. Παρά τον εξαιρετικά ασυνήθιστο τοκετό, η μητέρα και το παιδί ήταν καλά και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μια εξαιρετικά περίεργη στιγμή συνέβη και στους δρόμους του νησιού Key West. Καθώς αυτό το ζευγάρι περπατούσε στο δρόμο, εντόπισε ξαφνικά μια κάμερα παρακολούθησης. Αντί όμως να συνεχίσουν απλώς να περπατούν, σταμάτησαν και άρχισαν να κάνουν άσεμνες χειρονομίες προς την κάμερα. Μετά από αυτήν την αμφισβητήσιμη ενέργεια, οι δυο τους απλώς συνέχισαν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Τώρα ερχόμαστε σε μια μάλλον επικίνδυνη στιγμή στην Τάμπα της Φλόριντα. Κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής επιχείρησης, οι αστυνομικοί βρήκαν έναν πλήρως ανεπτυγμένο αλιγάτορα να περιφέρεται στους δρόμους ενός συγκροτήματος κατοικιών. Ένας από τους αστυνομικούς δεν δίστασε και όρμησε πάνω στο άγριο ζώο για να το ακινητοποιήσει. Παρόλο που το ερπετό ήταν εξαιρετικά επιθετικό και ικανό να τραυματίσει θανάσιμα έναν άνθρωπο. Ο αλιγάτορας απελευθερώθηκε αργότερα στο οικείο περιβάλλον του από ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων. Παρεπιπτόντως, ο συνάδελφός του αστυνομικός στην Αυστραλία ήταν λιγότερο επιτυχημένος προσπαθώντας μάτια να πιάσει έναν μικρότερο αλιγάτορα με μία πετσέτα. Τέλος, έχουμε μία από τις πιο παράξενες διαρρήξεις που έχουν γίνει ποτέ στο δρόμο. Αυτός ο οδηγός χρησιμοποίησε το όχημά του για να σπάσει τη βιτρίνα ενός καταστήματος με μοτοσικλέτες, προκειμένου να κλέψει δύο από τη βιτρίνα του καταστήματος. Στη συνέχεια θέλησε να φορτώσει τα κλοπημαία σε ένα φορτηγό, όταν ξαφνικά τον έπιασε η αστυνομία και ακολούθησε μια παράξενη καταδίωξη. Παρόλο που ο θρασής κλέφτης αναγκάστηκε να αφήσει πίσω τη λία του, κατάφερε να διαφύγει με το όχημά του μέσα από ένα χωράφι. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Κάντε like αν σας άρεσε και τα λέμε την επόμενη φορά εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε.